θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 544, ψαλμός ξι θήτα. Σελίδα 544, ψαλμός ξι θήτα. Σώσον με Θεέ, διότι εισήλθαν ύδατα έως ψυχής μου, ευηθίστην εις βαθύν πυλών. Όπου δεν είναι τόπος στερεός διανασταθώ, έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλίζει. Ιτών εις ακράζων, ο λάριγξ μου εξηράνθη, απέκαμον η οφθαλμή μου από του να περιμένω των θεών μου. Οι μισούντες με ανετίως επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι προσπαθούντες να με αφανίσωσιν αδίκως. Τότε εγώ επέστρεψα ότι δεν ήρπασα. Θεέ, συγνωρίζεις την αφροσύνην μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι και κρυμμένα από σου. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Σε αυτά τα λίγα εδάφια, αδέλφια, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε πώς αισθάνεται μία ψυχή, ένας άνθρωπος, ο οποίος νιώθει τα πάντα γύρω του και μέσα του να καταραίουν, πώς νιώθει κάποιος που έχει βουλιάξει μέσα στο τέλμα του προσωπικού του αδιεξόδου και με ποιον τρόπο ξαφνικά ανακάμπτει. Και όλα αυτά μας τα δίνει ο Λόγος του Θεού για να γνωρίζουμε τι μας συμβαίνει, αλλά και να μην απογοητευόμαστε, διότι υπάρχει μία συγκεκριμένη κίνηση, η οποία αν γίνει ενσυνειδήτως, αλλάζει τελείως αυτή την εσωτερική κατάσταση. Και εκεί που ο άνθρωπος νιώθει ότι βουλιάζει και τελειώνει, ξαφνικά ανακάμπτει. «Σώσον με Θεέ, διότι εισήλθαν ύδατα έως ψυχής μου. Κάνε κάτι, Κύριε, γιατί πνίγομαι. Πνίγομαι. Μου συμβαίνουν γεγονότα τόσο ισχυρά και τόσο επώδυνα, τα οποία με υπερβαίνουν και με κάνουν να βουλιάζω. Ευηθίστην εις βαθύν πυλών. Κατεραίει η πίστη μου. Δεν με αναγνωρίζω. Δεν είμαι αυτός που ήμουν κάποτε. Δεν έχω τα ίδια αποθέματα. Δεν έχω την ίδια σιγουριά. Καταραίει η πίστη μου. Νιώθω ότι από στιγμή σε στιγμή χάνομαι. Ευηθίστην εις βαθύν πυλών. Χάθηκαν οι σταθερές, οι βεβαιότητες τις οποίες είχα και οι οποίες μέχρι τώρα με κρατούσαν. Ευηθίστην εις βαθύν πυλών, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Εκείνα τα οποία είχα και στα οποία στηριζόμουν και αναπαυόμουν, ξαφνικά έφυγαν από την ζωή μου, έπαψαν να υπάρχουν. Και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι πνίγομαι και καταραίω. Έφθασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλίζει. Έπιασα πάτο και μου είναι αδύνατο να ανταπεξέλθω. Αισθάνομαι ότι οι ψυχικές και οι σωματικές μου δυνάμεις με έχουν εγκαταλείψει. Δεν γίνεται τίποτα. Κοιτάξτε πώς νιώθει ένας άνθρωπος που νιώθει, που αισθάνεται ότι τα πάντα μέσα του έχουν αρχίσει να χάνονται. Ένας άνθρωπος ο οποίος η πίστη του έχει κλονιστεί, από ό,τι φαίνεται, ανεπανόρθωτα. Στο τρίτο εδάφιο λέει «Ιτώνησα κράζων». Αισθάνομαι ότι δεν έχει νόημα πλέον να προσεύχομαι, διότι δεν σε βλέπω ούτε να μου μιλάς, ούτε να ενεργείς. Το ιτώνιζα κράζων σημαίνει παρατεταμένη περίοδο ζωηράς εξητήσεως, όπου ο Θεός όμως είναι Θεός κρυπτόμενος, δεν εμφανίζεται. Ατώνιζα κράζων. Ο λάριγξ μου εξηράνθη. Ξέμεινα από δυνάμεις, βράχνιασα, δεν βγαίνει πλέον φωνή από τα σωθικά μου. Ακόμη και οι φωνητικές μου χορδές με εγκατέλειψαν. Απέκαμον η οφθαλμή μου από του να περιμένω τον Θεόν μου.
αφού δεν ήρθε μέχρι τώρα, μάλλον δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Μαύρη απελπισία, έτσι. Μαύρη απελπισία. Αυτή η μαύρη απελπισία οφείλεται στην σφοδρότητα των επώδυνων συμβάντων και στην φαινομενική απουσία του Θεού. Έχουμε έναν άνθρωπο που εξητά την ώρα που βουλιάζει και έναν Θεό ο οποίος δεν απαντά, ενώ βλέπει εκείνον που εξητά να εξητά. Αυτά θα μας συμβούν αν δεν μας συμβαίνουν. Λίγο πολύ μας έχουν συμβεί και θα μας συμβούν. Εδώ κάτι εργάζεται ο Θεός. Και αυτά που ακούμε τώρα τα ακούμε προς διδασκαλία για να μην κλονιζόμαστε και για να μην αποκάνουμε όταν φαίνεται ότι βουλιάζουμε. Λέει στο 4 εδάφιο, «Οι μισούντες με ανετίως επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου». Ενώ προσεύχομαι, η κατάσταση αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται. Και αυτοί οι οποίοι δεν με χωνεύουν, έχουν αυξηθεί. Και εγώ την ίδια στιγμή προσεύχομαι και δεν γίνονται τίποτα. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου. Φαίνεται ότι χάνω το παιχνίδι την ίδια στιγμή που δεν φταίω στο παραμικρό. Αυτό σημαίνει εκρατεώθησαν οι εχθροί μου. Χάνω το παιχνίδι, χάνω τον έλεγχο της κατάστασης, την ίδια στιγμή που δεν φταίω. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι προσπαθούντες να με αφανίσωσιν αδίκως. Οι προσπαθούντες να με αφανίσωσιν αδίκως, φαίνεται ότι αυτό τελικά το καταφέρνουν. Είναι λίγο πριν την ολοκληρωτική τους επιτυχία. Γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός? Ο Θεός, αδέλφια, αυτό το επιτρέπει γιατί κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να δημιουργηθούν στο εσωτερικό μου περιβάλλον συνθήκες συντετριμένης καρδίας για να μπορεί να κατοικήσει μέσα της ο Θεός. Και τελικά η συντετριμένη καρδία πώς έρχεται? Γιατί λέει «οι προσπαθούντες να με αφανίσωσιν αδίκως». Πώς συντρίβεται η καρδιά? Συντρίβεται με πολλούς τρόπους. Αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Θεός έχει επιλέξει, γιατί αυτό έχει ανάγκη ο εξητών, τη συντριβή της καρδιάς που προέρχεται από τον ονειδισμό. Λέει η Γραφή, ονειδισμός συνέτριψε την καρδία μου και είμαι περίλυπος. Ονειδισμός συνέτριψε την καρδία μου, γιατί βλέπεις ότι η συντριβή της καρδιάς, ανάλογα το χαρακτήρα του καθενός, έρχεται με διαφορετικούς τρόπους. Εδώ η συγκεκριμένη καρδιά συντρίβεται μόνον με τον ονειδισμό, μόνον με την εξουθένιση. Είναι ο μέγας γιατρός, είναι ο καλύτερος φαρμακοποιός και μας δίνει το κατάλληλο χάπι, ώστε η καρδιά να συντριφθεί και εκείνος να βρει ευκαιρία και αφορμή να κατοικήσει μέσα της, ώστε εκεί κάπου να αλλάξει το κλίμα. Αφού λοιπόν γίνεται αυτή η κατάσταση και φτάνουμε στο απόλυτο αδιέξοδο και στην αποκορύφωση του τέλματος, τότε ο εξητών αποφασίσει να γυρίσει αλλιώς το τιμόνι. Πώς λένε, πάρ' το αλλιώς, αρχίζει να το πάρνει αλλιώς. Και τι κάνει? Κάνει μία αναπάντεχη και απροσδόκητη ενέργεια. Τότε που εγώ έφτασα στον πάτο, τότε που έχασα τον έλεγχο της καταστάσεως, τότε που φαίνεται ότι χάνω το παιχνίδι, τότε ακριβώς εγώ επέστρεψα ότι δεν ήρπασα. Πήρα απόφαση θανάτου. Πήρα απόφαση να μην διεκδικήσω ακόμη και εκείνα που μου ανήκουν. Τους είπα πάρτε τα όλα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Πάρτε και αυτά που μου ανήκουν. Θα τα θεωρήσω ευχαρίστως ότι δεν μου ανήκουν. Τι κάνει εδώ? Είναι η μεγάλη κίνηση, η μεγάλη απόφαση. Αποφασίζει οικειοθελώς να αποσυρθεί από το παιχνίδι ενός αρρωστημένου ανταγωνισμού και να εκχωρήσει δικαιώματα τις οποίες ο Θεός, τα οποία ο Θεός του τα έχει δώσει. Πάρτε τα όλα και κάντε ό,τι θέλετε. Βγαίνω από το παιχνίδι του ανταγωνισμού προκειμένου να μην χάσω εκείνον που αγάπησε η ψυχή μου. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι
ότι η χάρις επεμβαίνει άμεσα με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να του δώσει ορθή κατανόηση της καταστάσεως του. Γιατί το πρόβλημά μας νομίζουμε ότι είναι οι άλλοι. Λοιπόν, δεν είναι οι άλλοι. Όσο προβληματικοί είναι οι άλλοι, όσο απέσιοι μπορεί να είναι οι άλλοι, να τους θεωρείς, όσο εκδικητικοί, όσο αχάριστοι, όσο άδικοι, όσο, ό,τι και όσο να είναι, το πρόβλημά μας δεν είναι οι άλλοι. Το πρόβλημά μας είναι ο εαυτός μας, δηλαδή ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα και τα συμβάντα. Από τη στιγμή που παίρνει την απόφαση να επιστρέψει ακόμη και αυτά τα οποία δεν άρπαξε, από τη στιγμή δηλαδή που παίρνει την απόφαση να βγει από το παιχνίδι αυτό του ανταγωνισμού, τότε αρχίζει και καταλαβαίνει ποιος είναι, γιατί η χάρις αυτό είναι το πρώτο που φανερώνει. Όταν κάποιος είναι σε κατάσταση χάριτος, το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει είναι τα χάλια του. Η χάρις δεν δείχνει τα χάλια των άλλων. Η χάρις δείχνει τα χάλια τα δικά μου. Και κοίταξε, δεν δεις τώρα τι λέει. Εγώ τότε επέστρεψα ότι δεν ήρπαξα και στο πέντε εδάφιο έρχεται η πληροφορία της συνέσεως. Είναι η πρώτη εμφάνιση της χάριτος, η οποία θα ολοκληρωθεί αργότερα. Θα το δούμε πώς. Λέει, Θεέ, συ γνωρίζεις την αφροσύνη μου. Τώρα όμως πλέον αυτή την αφροσύνη τη γνωρίζω κι εγώ. Εσύ πάντα τη γνώριζες. Επιτέλους τη γνώρισα κι εγώ αυτή την αφροσύνη. Και την γνώρισα αυτή την αφροσύνη γιατί η χάρη σου μου το αποκάλυψε. Και η χάρη σου ενήργησε όταν εγώ βγήκα από το παιχνίδι του ανταγωνισμού και τους είπα κάντε ό,τι θέλετε, πάρτε τα όλα, κάντε ό,τι νομίζετε. Τότε εγώ λοιπόν λέει επέστρεψα ό,τι δεν ήρπασα, Θεέ εσύ γνωρίζεις την αφροσύνη μου. Και επίσης τα πλημελήματά μου δεν είναι και κρυμμένα από σου. Τώρα όμως πλέον δεν είναι και κρυμμένα ούτε και από μένα. Τώρα γνωρίζω πόσο άρρωστος είμαι. Γνωρίζω ότι δεν είχα τόσο δίκιο όσο νόμιζα ότι έχω. Και κατάλαβα ότι ακόμη και αν είχα δίκιο, ο τρόπος με τον οποίο το υπερασπιζόμουν ήταν ένας τρόπος εγωιστικός. Τώρα ξέρω πραγματικά ότι είμαι ένας άρρωστος που έχει δίκιο. Διότι ξέρεις, μπορεί κάποιος να έχει άδικο, αλλά μπορεί κάποιος να έχει και δίκιο. Έλα όμως που αυτός που έχει δίκιο μπορεί να είναι άρρωστος και να έχει δίκιο. Και ξέρεις, είναι καλύτερο να έχεις άδικο και να ξέρεις ότι είσαι άρρωστος, παρά να είσαι άρρωστος και να έχεις δίκιο και να μην ξέρεις ότι είσαι άρρωστος. Διότι το δίκιο πολλές φορές που έχουμε κρύβει την αρρώστια μας. Και όταν ο άνθρωπος δεν παραδεχτεί την αρρώστια του, τότε δεν θα έρθει σε επίγνωση του Θεού, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Η κοινωνία με τον Θεό. Εγώ λέει λοιπόν, ξέρω ότι εσύ τα πλημελήματά μου δεν είναι και κρυμμένα από σου. Τώρα όμως γνωρίζω ότι και εγώ έχω τη συγκεκριμένη πάθηση, την αναγνωρίζω, την παραδέχομαι. Και μετά, στο 13 εδάφιο, έρχεται το δεύτερο βήμα προόδου σε έναν άνθρωπο που αποσύρεται από τον αρρωστημένο ανταγωνισμό. Και τι λέει, «Εγώ δε προσεκατευθύνω την προσευχή μου, Κύριε, γιατί τώρα που κατάλαβα τι μου συμβαίνει, σε βλέπω. Ξέρω ότι είσαι παρόν. Και γι' αυτό το λόγο τώρα πλέον δεν βουλιάζω. Δεν έβαλε κανένας μυαλό, ούτε με αγάπησαν ξαφνικά όλοι αυτοί που με μισούσαν». Ούτε τα αδιέξοδα έπαψαν να υφίστανται. Απλά τώρα σε βλέπω. Και σε βλέπω γιατί κατάλαβα ποιος πραγματικά είμαι. Κατάλαβα τι μου συμβαίνει. Και το γεγονός ότι έχω επίγνωση, έχω αυτογνωσία, με κάνει να βλέπω εσένα. Αν ο άνθρωπος έχει αυτογνωσία, τότε βλέπει το Θεό. Νιώθει ότι είναι δίπλα του, το καταλαβαίνει. Γιατί όταν κάποιος έχει αυτογνωσία, είναι ταπεινός. Και οι ταπεινοί θέλουν συν. Ιδί και θέλουν συγχαρή, θέλουν συνεννοήσει και θέλουν συνεφρανθεί. Και κοιτάξτε το αποκορύφωμα. Εγώ δεν προσέκατευθύνω την προσευχή μου, Κύριε, καιρός ευμενίας είναι. Τώρα που βουλιάζω, είναι καιρός ευμενίας. Τώρα που καταραίω, τώρα που πιάσα πάτο, τώρα είναι καιρός ευμενίας. Από πού ξεκίνησε και πού έφτασε. Και καταλήγει στο 35 εδάφιο με μία μεγάλη βεβαιότητα. Εκείνος ο οποίος αισθανόταν τελειωμένος.
διότι ο Θεός θέλει σώσει τη Σιών και θέλει οικοδομήσει τας πόλεις του Ιούδα και θέλει συγκατοικήσει εκεί και θέλει συγκληρονομήσει αυτήν. Ο Θεός θα ενεργήσει. Ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Αμήν.